Λοιπόν, πάω στον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Κοντά μου έχω και τον κύριο Θέμη Τζίμα, πρέπει να πω, με τον οποίο μιλάμε περισσότερο κοινωνικο-πολιτικά γι' αυτό. Θα ακούει, θα παρεμβαίνει και ο κύριο Τζίμα όπου κρίνει. Θα ξεκινήσω όμως από τον κύριο Φενέκο, καθηλήν αρμόδιος. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Δεν θέλω να πλεονάσω, θα σας ρωτήσω ευθέως. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε γίνει αποθήκη ψυχών, εισόδου κτλ. Και εμφανίζονται και κάποιες ΜΚΟ από το πουθενά να ρίχνουν ευθύνες στις χώρες υποδοχής, γνωστό το κόλπο, φεύγω από το πολιτικό, πάω στο άμεσα επιχειρησιακό. Έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου δεν έγινε και θα σας εξηγήσω γιατί. Το ένα ζήτημα είναι το ευρύ, που είναι η επιτήρηση στην περιοχή της Μεσογείου, τη συγκεκριμένη, η οποία είναι ευθύνη όχι μόνο της Ελλάδος για την έρευνα και διάσωση, αλλά και, για τις, και από πλευράς Frontex και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχει τρεις επιχειρήσεις η Frontex και μία η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ίδιο σκοπό στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, το να πλέψει ένα πλοίο από την Αίγυπτο, το Ντομπρούκ ή οπουδήποτε και να φτάσει εκατοντάδες μίλια πιο μακριά από τις ακτές στις δικές μας περιοχές και να μείνει ανεντόπιστο επί 4-5 μέρες είναι απαράδεκτο. Μισό λεπτό. Τέσσερις υπερεθνικές επιχειρήσεις σε πλήρη εξέλιξη, με Λιβύη, κυρίως με Λιβύη, και δεν πήρε κανείς χαμπάρι τι περνούσε. Σωστά το καταλαβαίνω? Πολύ σωστά το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Τη στιγμή που έχεις αεροπορικά μέσα, drones, πλοία, αν δείτε τον αριθμό των πλοίων που επιχειρούν σε αυτές τις επιχειρήσεις, είναι ένας αριθμός 20-25-30 πλοίων. Δηλαδή είναι τρομερή η όλη κατάσταση, έτσι. Γιατί είναι και στα αναφορμέ που επιδρά του ΝΑΤΟ, που έχει και αυτή ένα κομμάτι ευθύνη. Μάλιστα, μάλιστα. Για να υποθούν μερικά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Τέσσερις υπερεθνικές επιχειρήσεις, δηλαδή γαζώνουν την περιοχή, αλλά το πλοιάριο πέρασε. Πάμε παρακάτω. Και εντάξει, πέρασε και μπήκε στην αρμοδιότητα της έρευνας διάσωσης και της Ελλάδος. Εκεί, από τη στιγμή που υπάρχει ζήτημα έρευνας και διάσωσης και εντοπίζεται το πλοίο και όντως είναι υπερφορτωμένο και υπάρχει κίνδυνος για να βυθιστεί, η πρώτη ερώτηση που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο είναι να πάει να ρωτήσει στο πλοίο τι σημαίας είσαι, τι εθνικότητος είσαι, ποιος καπετάνιος είσαι, τι πλήρωμα είσαι και αν είσαι νόμιμη. Εάν είναι νόμιμοι όλοι. Μα πώς να είναι, αφού δεν είχε ούτε σημαία, ούτε ονομασία, ούτε τίποτα. Τα ψάχνα να τα βρούνε. Μπράβο. Άρα λοιπόν έχει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο την δυνατότητα να παρέμβεις με οποιοδήποτε τρόπο θεωρείς εσύ κατάλληλο. Δηλαδή. Δεν σας περιορίζει τίποτα από το διεθνές δίκαιο, έστω και αν είναι στα διεθνή ύδατα, να παρέμβεις. Ναι, είναι στα διεθνή ύδατα. Είναι στο χώρο άσκησης από σένα έρευνας και διάσωσης. Είναι εντός ελληνικής ΑΟΣ, γιατί την ξεχάσαν όλοι, αλλά έχουμε οριοθετήσει με την Ιταλία ΑΟΣ. Αυτό δεν το λένε. Μένουν στα 12 μίλια χωρικά ύδατα και 12 μίλια συνορεύουσα. Yeah. Και επειδή υπήρξε και βουλευτής, γι' αυτό σας τα ρωτάω όλα μαζί, που είπε, με συγχωρείτε, θα το πω, παπαριά. Δεν έχει καταλάβει. Και τι εθνικό ζήτημα μπορεί να δημιουργήσει? Ότι δεν μας αφορά, πάει από τη Λιβύη στην Ιταλία, δεν μας πέφτει λόγος. Σοβαρά? Ένα πέφτει λόγος στην Τουρκία για έρευνα και διάσωση. Δεν είναι έτσι όπως τα είπε αυτά με την παπαριά που είπε και θα σας πω γιατί. Το γεγονός ότι έχουμε ΑΟΣ μας δίνει τη δυνατότητα επιτήρηση. Δεν έχει σχέση με την έρευνα και διάσωση, έχει όμως σχέση με την επιτήρηση. Επιτηρούμε ένα χώρο δικό μας. Μάλιστα. Με κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με την έρευνα και διάσωση. Βρε, πώς τα ξεχνάμε, κύριε Φενέκο. Πώς πανηγυρίζουμε όταν οριοθετούμε ΑΟΖΕ. Μάλιστα. Για ελάτε. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και διάσωση, έχουμε και την επιτήρηση και την αρμοδιότητα. Συνεπώς, από τη στιγμή που έρχεται σε περιοχές που έχουμε και επιτήρηση και αρμοδιότητα, έστω και αν είναι στα διεθνή ύδατα, έχουμε το δικαίωμα, τη δυνατότητα, ό,τι θέλουμε να τον ρωτήσουμε και αν παραβιάζει αυτόν τον κανόνα του διεθνούς δικαίου που είπαμε, πλήρωμα, ο καπετάνιος. Σημαία, νομιμότητα, μυολόγιο, αν δεν τα έχει όλα αυτά, που δεν τα είχε. Και αυτό που λένε για το καπετάνιο είναι γελίο. Ποιος καπετάνιος, αυτό δεν είναι νόμιμος καπετάνιος. Ποιος ήταν αυτός? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσα λένε περί καπετάνιου και τέτοια μπορεί να έχουν εφαρμογή σε μια νόμιμη κατάσταση. Εδώ μιλάμε για παράνομη κατάσταση. Και η παρανομία έρχεται να ενισχυθεί όχι μόνο από το διεθνές δίκαιο, αλλά και από τα πρωτόκολλα που έχουμε υπογράψει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα Ηνωμένα Έθνη σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη διακίνηση. Που μας δίνει τη δυνατότητα που σας περιέγραψα. Όμως, στην εκτέλεση των επιχειρήσεων γράφουν τα πρωτόκολλα. Εάν κρυθεί ότι μία δράση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ασφάλεια του πλοίου καταναγκαστική, θα πρέπει να αποφευχθεί. Mm-hmm.
Συνεπώς, εάν το λιμενικό έκρινε, που έχετε όλη τη δυνατότητα να κρίνει, ότι κινδύνευε το καράβι να βουλιάξει, που πραγματικά κινδύνευε να βουλιάξει, και αποφάσισε ότι δεν πρέπει να επέμβει για να μην το βουλιάξει, δεν σημαίνει ότι τελειώνουν εκεί οι ευθύνες. Από τη στιγμή λοιπόν που φοβάσαι ότι θα βουλιάξει και βλέπεις πάνω 500 άτομα, δεν ξέρω πόσα είχε. Ναι, 700 τελικώς. Γιατί η επίσημη ανακοίνωση είναι 568 οι αγνοούμενοι. Λοιπόν... Και εσύ με ένα σκάφος του λιμενικού που έχει μόνο δύο βάρκες, θεωρείς ότι αν βουλιάξει θα μπορέσει να του σώσει, μάλλον είσαι θεροβάμων και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Θα έπρεπε λοιπόν. Α, μισό λεπτό. Τα πλωτά δηλαδή που μας λένε τα παραπλέοντα ότι ήταν επαρκή, κατά τη γνώμη σας δεν ήταν επαρκή. Διότι υπήρχε ένα βαγοσωστικό στο Γήθιο, ερωτήθη ο εκπρόσωπος του λιμενικού χθες και είπε δεν κρίθηκε ότι πρέπει να έρθει. Περσύγχρονο ναυαγοσωστικό, το Αιγαίο, δεν κρίθηκε ότι έπρεπε να έρθει. Πληρούντουσαν εκεί όλα τα κριτήρια πλωτών που θα μπορούσαν να ασκήσουν τη διάσωση. Τα πλωτά που προσέτρεξαν μετά τη βύθιση. Πριν τη βύθιση, ένα σκάφος του λιμενικού υπήρχε και τα παραπλέοντα πλοία ιδιωτικά, όπως ήταν η Θαλαμιγός. Η οποία έρθε στη Σούδα, καλά το θυμάστε, η Θαλαμιγός. Ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Με Θαλαμιγό τους βγάλαν, έχετε δίκιο. Ναι. Σωστό. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένας κακός σχεδιασμός. Διότι όταν έχεις ένα πλοίο που είναι έτοιμο να βουλιάξει, το οποίο μάλιστα επειδή έχει 700 άτομα αποκτά ιδιαίτερο εθνικό ενδιαφέρον στις περιοχές αρμοδιότητός σου, δεν είναι μια απλή επιχειρησούλα σαν όλες τις άλλες. Έχει υψηλό ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι high visibility event σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν σχεδιάζεις μια επιχείρηση όχι με ένα πλοίο του λιμενικού, με δύο ρημουλκά, με άλλα δύο πλοία του λιμενικού, με τα πλοία, τις βάρκες τους έτοιμες στη θάλασσα και έχοντας δώσει σε αυτούς και πετάξει σωσίβια, έτοιμος να πετάξει σωσίβια σε όλους. Και βέβαια μπορεί να μην αποτρέψεις να πνιγούν αυτοί που ήταν εγκλωβισμένοι στα μπάρι, αλλά σίγουρα οι διασωσέντες θα ήταν πολύ περισσότεροι από τους σημερινούς και σίγουρα θα είχες την νομιμοποίηση διεθνώς ότι έκανες ό,τι μπορούσες. Μου λέει εδώ η φίλη μου η Αφροδίτη ότι Γιώργος στα διεθνή ύδατα μπορεί να κάνει νιοψία όταν πρόκειται για όπλα και δουλεμπόριο. Με συγχωρείς Αφροδίτη, τα πράγματα στην Ελλάδα δείχνουν άλλα. Θέλω να σου το πω με πολύ αγάπη. Στα διεθνή ύδατα, γιατί εγώ δεν ξεχνώ, να μην ξεχνάει κανείς. Στα διεθνή ύδατα δεν σταματήσαμε τα ρωσο-ιρανικά τάνκερ που τα οδηγήσαμε στη Χαλκίδα. Πετρέλαιο μετέφεραν. Εκεί γιατί δεν ίσχυε η εξαίρεση μόνο σε όπλα και λάθρο, πώς το λέμε, δουλεμπόριο. Κάναμε ντου και ναι, καλώς κάναμε το ντου. Άρα δεν είναι κατά περίπτωση, δεν είναι αλακάρτ τα διεθνή ύδατα. Έχετε δίκιο. Σύνολο στα διεθνή ύδατα υπάρχει και ο τελευταίος κανόνας του ότι όταν δεν έχει nationality, όταν δεν έχει σημαία, όταν δεν σου δίνει τα στοιχεία του, όταν δεν είναι νόμιμο, νοιολόγιο κλπ. Έχει τη δυνατότητα παρέμβαση οπουδήποτε. Μάλιστα. Άρα λέτε κύριε Φενέκο ότι δρώντας προληπτικά, αφού μας ήρθε το πρόβλημα, μπορούσε να είχε ενδεχομένως αποφευκτεί το μέγεθος. Το μέγεθος σίγουρα. Εγώ θα έλεγα και το εξής. Και είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση αυτή που θα σας περιγράψω. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις σήμερα και στους μεγάλους οργανισμούς υπάρχει τμήμα risk management. Το τμήμα risk management τι κάνει, λειτουργεί παράλληλα με το επιχειρησιακό κομμάτι και αξιολογεί τους κινδύνους. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με ένα κίνδυνο που τρέχει, αλλά και με το τι διδάγματα παίρνεις από κάτι που συνέβη για το επόμενο, για την επόμενη διαχείριση. Ένα τμήμα risk management λοιπόν με σωστούς μέσα, με πυρογνώμονες, με ναυπηγούς και τέτοια, ενδεχόμενως να βρίσκεται και τρόπους για να βελτιωθεί η πλευρική ευστάθεια αυτού του σκάφους. Και σε κάθε περίπτωση κάποιος ναυτικός ξέρει ότι όταν προσεγγίσεις ένα σκάφος για να το βελτιώσεις λίγο, να φύγουν οι ναυαγοί από πάνω, δεν πας στο πλάι, πας στην πρίμη. Πας στην πρίμη για να φύγουν από την πρίμη για να μην μεταβληθεί η ευστάθειά του. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, ότι μια καλά σχεδιασμένη επιχείρηση, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι της ελάφρυνσης του σκάφους, πέρα από τα σωσίδια που μπορούσε να του πετάξεις ή την ετοιμότητα που θα αρχίσει να πετάξεις στη θάλασσα, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει μπάνιο, σε δύο λεπτά έχει βουλιάξει, ενώ αν πιαστεί από ένα σωσίδιο μπορεί να σωθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο σχεδιασμός της επιχείρησης ήταν ελλειπέστατος. Είναι θέμα βούλησης, πιστεύετε κύριε Φενέκο? Δεν μπορώ να ρίξω ευθύνη σε κανέναν για τη βούληση. Πιστεύω ότι είναι θέμα κακής αξιολόγησης της κατάστασης. Δηλαδή το σύστημα θεώρησε ότι είναι ένα καράβι που πλέει σιγά σιγά και πάει προς την Ιταλία. Εντάξει, θα περάσει σε ένα κομμάτι από τα δικά μας και μόλις περάσει θα τα αφήσουμε. Και δεν αξιολογήθηκε σωστά ο κίνδυνος της ανατροπής του. Αυτό πιστεύω. Μισό λεπτό. Κύριε Τζίμα, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούτε τον Άβαρχο, τον κύριο Φενέκο. Βεβαίως, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έβαλε και μία παράμετρο γεωπολιτική, η οποία έχει μείνει απ' έξω. Έβαλε 4 επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης, για να καταλαβαινόμαστε ταυτόχρονα. Ναι. Υπερεθνικές, διεθνικές. Έβαλε το ζήτημα της ΑΟΣ. Έβαλε το ζήτημα του χώρου έρευνας και διάσωσης που έχει η πατρίδα μας, γιατί χθες ακούσαμε βουλευτή να λέει ότι δεν μας αφορά αφού πήγαινε η Ιταλία. Έλεος. Ναι. Έλεος. Ναι. Να φέρουμε την Τουρκία να την κάνει. Λοιπόν. Υπάρχει μια σειρά. Το πολιτικό προσωπικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα μορφωτικό. Λέει πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται τι σημασία έχουν, διότι θεωρεί ότι έτσι εκτελεί το κομματικό του καθήκον και προσπαθεί να χαϊδέψει αυτιά εξαχριώνοντας τον πληθυσμό της χώρας, τον ελληνικό λαό. Διότι εδώ πέρα είναι προφανές, όπως είπε ο Ναύαρχος, συμφωνώ απολύτως, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, αλλά αν μη τι άλλο αυτή η επιχείρηση υπήρξε απολύτως αποτυχημένη. Η υπόθεση εργασίας ότι αν έκανε κάτι άλλο το λιμενικό μπορεί να βυθιζόταν το πλοίο, μα βυθίστηκε το πλοίο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι χειρότερο θα συνέβαινε. Εδώ λοιπόν δεν είναι ούτε πατριωτικό ούτε εθνικά υπεύθυνο να κλείνουμε τα μάτια μπροστά είτε στην ανικανότητα, είτε ένα τεράστιο ζήτημα μια ναυτική χώρα να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα μειωμένων ικανοτήτων στο λιμενικό τη σώμα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Εγώ ναι. Θεωρώ ότι είναι απολύτως επαγγελματίες και ξέρουν να κάνουν έρευνα και διάσωση, όχι σε μπουνάτσα, σε δυσχερέστατες καιρικές συνθήκες. Δεν το δέχομαι αυτό, κύριε Τζίμα. Ναι, άρα δεν υπήρχε πέρα βούληση. Εκεί καταλήγω εγώ. Εγώ λέω ότι θα πρέπει πρώτον να διερευνηθεί, γιατί είναι ζήτημα εθνικό, εάν είτε δεν έχουμε τις ικανότητες, ενώ λέμε ότι είμαστε μια ισχυρή ναυτική δύναμη, είτε δεν έχουμε τη βούληση. Και είναι εθνικώς υπεύθυνο να το διερευνήσουμε, εθνικώς ανεύθυνο να νομίσουμε ότι μπορούμε να θάψουμε αυτό το ζήτημα. Πολύ σωστά όπως είπατε, κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό, όταν εσύ δεν εκτελείς επαρκώς τα καθήκοντά σου στην περιοχή έρευνας και διάσωσης, από έξω θα αρχίσει να ακούγεται, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, ότι εντάξει παιδιά, αφού οι Έλληνες δεν μπορούν, να σπάει καμιά άλλη γειτονική χώρα που μπορεί καλύτερα, έχει τη διάθεση να το κάνει. Να οι εθνικώς υπεύθυνες ηγεσίες τι θα έχουν να πούνε. Πώς θα υπερασπιζόμαστε την περιοχή έρευνας και διάσωσης όταν στα μάτια όλου του κόσμου αποδεικνυόμαστε είτε ανίκανοι είτε απρόθυμοι να ερευνήσουμε, να πραγματοποιήσουμε επαρκώς τα καθήκοντά μας. Και θέλω να πω και κάτι τρίτο σε συνέχεια και της χθεσινής μας συζήτησης. Το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα από διαφορετικές πλευρές που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ουδεμία σχέση έχει το συγκεκριμένο ζήτημα με το ζήτημα των συνόρων της χώρας. Καμία. Δεν έχει να κάνει ούτε με την προστασία των συνόρων, ούτε με τα ανοιχτά σύνορα, ούτε με τα κλειστά σύνορα. Έχει να κάνει με ένα συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα ακριβώς στην περιοχή έρευνας και διάσωσης μακριά από την περιοχή των χωρικών υδάτων της χώρας και όπου είναι ευθύνη κατά το διεθνές δίκαιο και τη συναφή συμβάση της Ελλάδας να είναι αποτελεσματική στο να διασώζει κόσμο. Δεν έχει να κάνει τίποτα, το επαναλαμβάνω, με όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση με έναν τρόπο ο οποίος εξαχριώνει, το επαναλαμβάνω, τον ελληνικό λαό. Μα τι θέλετε να κάνουμε, να τους πάρουμε όλους μέσα και να έχουμε ανοιχτά σύνορα κτλ. Κτλ. Αλίμονο αν τεθεί στη δημόσια συζήτηση το αν η Ελλάδα είναι πρόθυμη να διασώζει ναυαγούς ή εν δυνάμει ναυαγούς. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό στις τόσες χιλιετίες που υπάρχει ελληνικό έθνος, ως ναυτικό έθνος, δεν ετέθει ποτέ ως ζήτημα. Μισό λεπτό, κύριε Τζίμα. Κύριε Φενέκο, μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, σε διεθνή ύδατα μόνο ειδικές δυνάμεις μπορούν να κάνουν έφοδο. Αν οπλοφορεί το πλήρωμα, μπορεί να εμποδίσει το ρεσάλτο στο πλοίο. Σε διεθνή ύδατα δεν έχει κανένα λιμενικό δικαιοδοσία. Μπα, ποιος το είπε αυτό. Και δεύτερον, αν έγινε επιχείρηση ρημούλκησης, επιτρέπεται. Τι λέτε, κύριε Φενέκο? Κοιτάξτε, ότι χρειάζονται ειδικές δυνάμεις για να κάνουν το θέμα της μειοψίας. Χρειάζεται. Το λιμενικό τους έχει. Όπως και το πολεμικό ναυτικό που θα μπορούσε να προσφυγηθεί αυτό. Και ναι. Πήγε και πολεμικό ναυτικό. Πήγε φρεγατά με εκ των υστέρων. Αλλά εκ των προτέρων το λιμενικό πήγε κορβέτα από τα Χανιά που μπορούσε να έχει απάνω ειδικές δυνάμεις. Μην τα λένε έτσι ό,τι αρπάνε.
Ένα το κρατούμενο. Όμως, αν ο επικεφαλής της επιχειρήσεως εκείνη τη στιγμή αξιολογούσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση είναι ειδικές δυνάμεις θα ήταν επικίνδυνη για την ασφάλεια του πλοίου και των δρόντων, που το λέει το πρωτόκολλο που έχουμε υπογράψει και όλες οι συνθήκες το λένε, τότε δεν επέλεξε να κάνει το συγκεκριμένο πράγμα, τη μειοψία δηλαδή. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν χρειαζόταν και μειοψία από τη στιγμή που όλα ήταν καταφανώς παράνομα. Μισό λεπτό. Μα δεν ετέθη καν τέτοιο θέμα. Εδώ η απάντηση των υπευθύνων του εκπροσώπου τύπου είναι ότι δεν μας ζητήθηκε καν βοήθεια. Μας λέγανε δεν θα με βοήθεια. Ο καπετάνιος, ο διακινητής, όποιος ήταν τέλος πάντων. Άρα δεν ετέθη τέτοιο καν θέμα. Όχι. Τώρα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που το ίδιο το λιμενικό έχει και τα δίνει μέσα στις επιχειρησιακές του ομάδες, λέει όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα παρανομίας που ο καπετάνιος δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος ή είναι παράνομος ή το πλοίο κινδυνεύει και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, τότε του δίνει τη δυνατότητα να το δέσει και να το ρημουλκίσει χωρίς να συμφωνεί ο καπετάνιος ή οποιοδήποτε. Το λέει το ίδιο το πρωτόκολλο που έχουν οι επιχειρησιακές οδηγίες του θαλάμου επιχειρήσεων του λιμενικού. Συνεπώς. Θα μου πει κάποιος, αν προσπαθούσε βία να το ρημουλκίσει, μπορεί να τον έτρεπε. Καλά, δεν ξέρουν να ρημουλκίσουν οι λιμενικοί που ασκούν τόσα χρόνια έρευνα και διάσωση. Όπως είπε ο κ. Τζίμας, μα τίποτα δεν έγινε και βούλιαξε. Συμφωνώ και τα είπε πολύ ωραία ο κ. Τζίμας. Και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι ακόμα και αυτή την παράμετρο που μπορεί να πει κάποιος ότι αν το ρημουλκούσαμε θα βούλιαζε. Αν είχε σχεδιάσει μια καλή επιχείρηση και βελτίωνε την εφεδρική πλευστότητα ενδεχομένως με ένα ρημουλκό αυτού του πλοίου που θα έδαινε στο πλάι του ή οτιδήποτε. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των ρημουλκών των μεγάλων. Να προσφέρουν τη δυνατότητα να μην βουλιάξει ένα πλοίο, έτσι. Και δεν θα πήγαινε στον πάτο όπως λένε κάποιοι, γιατί είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι για τέτοιους διασώσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πώς σχεδιάστηκε η επιχείρηση. Όμως, γι' αυτό επιμένω ότι χρειάζεται ειδικό τμήμα που να μπορεί να αξιολογεί τις καταστάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δεν διδασκόμεθα από αυτό, γιατί δεν είναι την πρώτη περίπτωση. Συνέβη και στην Ιταλία και στο παρελθόν. 25.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει σε αντίστοιχα περιστατικά. Εν κατακλείδη, κύριε Φένακο, για να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, κατά τη γνώμη σας, οι χειρισμοί έπρεπε να είναι άλλοι και τίθεται ένα θέμα που μπορεί να το εργαλειοποιήσουν, να το αξιοποιήσουν άλλοι. Το υπενήχθηκε ο κύριος Τζίμας να αρχίσουν να βάζουν, να το πω έτσι, κουβέντες στον άιμο ότι η Ελλάδα δεν ασκεί πιστικά έρευνα και διάσωση επιχειρησιακά. Η πρώτη κίνηση ήταν να νομιμοποιήσουμε ότι πραγματικά η δράση μας βασίζεται σε μια παρανομία που κάνει το σκάφος. Και η νομιμοποίηση ήταν ποιος είσαι, πού πας, δώσ' μου τα στοιχεία σου, τον ιολόγιό σου, από πού έρχεσαι. Πράγμα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν του ζητήθηκαν. Ή αν του ζητήθηκαν, δεν μπορούμε να μιλάμε για νόμιμη άρνηση καπετάνιου. Πώς του ζητήθηκαν, κύριε Φενέκο, μόλις χθες μάθαμε ότι τελικά ξεκίνησε από την Αίγυπτο, πήγε στο Τομπρούκ και ήρθε προς τα δω. Μέχρι χθες δεν το ξέραμε. Άρα δεν του ζητήθηκε. Εκ του αποτελέσματος. Δεύτερον, το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που επειδή αξιολογείς ότι δεν πρέπει να δράσεις γιατί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα κινδυνεύει να βουλιάξει το πλοίο, τότε παίρνεις όλα τα περιφερειακά μέτρα που μπορείς να λάβεις ώστε να μειώσεις το αποτέλεσμα, το δυνητικό αποτέλεσμα. Και αυτά τα περιφερειακά μέτρα είναι συγκεκριμένα. Τους πετάς φωσίδια, κατεβάζεις βάρκες, φωνάζεις και άλλα πλοία, έχεις ετοιμότητα δράσης. Ξέρετε, επειδή έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Ο τρόπος αντίδρασης που πρέπει να έχουν τα πλοία, ξέρετε πως είναι 6 λεπτά. Μέσα σε 6 λεπτά πρέπει να έχεις πάει στο μέρος που έχει γίνει η όλη κατάσταση και να έχεις σώσει τον άνθρωπο που είναι ναυαγός. Οτιδήποτε πάνω από 6 λεπτά είναι έξω από την επιχειρησιακή σου ικανότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα πλοίο μόνο του λιμενικού μπορεί μέσα σε 6 λεπτά να σώσει όλους αυτούς τους ναυαγούς που πέσαν στη θάλασσα. Μην τρελάθουμε τώρα. Και βέβαια ο κύριος Τζίμας πολύ σωστά λέει ότι ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση της αναθεώρησης του συστήματος ΣΑΡ, διότι ο υπεύθυνος για τη Μεσόγειο πάνω στα ζητήματα αυτά της παράνομης μετακίνησης ανθρώπων, που είναι Γάλλος, έδωσε μια συνέντευξη χθες και λέει πρέπει να φτιάξουμε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα ΣΑΡ στη Μεσόγειο. Μάλιστα. Έπεσε η πρώτη καμπανιά δηλαδή στην Ελλάδα. Προειδοποιητική. Κύριε Τζίμα, πριν αποχαιρετήσω τον κύριο Φενέκο, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι όσο είναι παρόν? Όχι, νομίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ το ότι ένας άνθρωπος της δικής του θέσης και ιστορίας λέει τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα. Αυτό θέλω να πω. Είναι πολύ σημαντικό, διότι ζούμε σε συνθήκες ακραίας προπαγάνδας, όπου το να πεις το προφανές και να επισημάνεις και το ανθρωπιστικό αλλά και το εθνικό ζήτημα θεωρείται σχεδόν αντιεθνική πράξη.
Κύριε Φενέκο, ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να σας κάνω. Θα μπορούσε να γίνει, αφού το παρακολουθούσαν 4 διακλαδικά υπερεθνικές επιχειρήσεις, θα μπορούσε να γίνει από πολεμικό πριν φτάσει στα επίμαχα σημεία μειοψία? Θα μπορούσε καταρχάς από τη στιγμή που εντοπίστηκε, από το Τομπρούκ που εντοπίστηκε, είτε με τηλέφωνο είτε με drones ή οτιδήποτε, θα μπορούσαν να είχαν επιστρέψει γύρω του μονάδες της Frontex ή και της δύναμης ειρήνης ή και της Στάναφορμέτ. Πράγμα που δεν πήγανε. Οι οποίοι θα αξιολογούσαν σε πρώτη φάση την κατάσταση και ανάλογα θα είχαμε και τις δέουσες αναφορές. Τώρα, αν θα μπορούσε να γίνει η μειοψία ή όχι, είναι ακριβώς αξιολόγηση της επιχειρησιακής κατάστασης της στιγμής από ανθρώπους που το βλέπουν στην πράξη και μπορούν να πούν με αξιοπιστία και επιστημοσύνη αν θα μπορούσε να γίνει ή όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί έχετε λειτουργήσει σε επιχειρησιακό επιτελικό γραφείο. Το εξής. Μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε μία ημερήσια φωτογραφία που από το λιμενικό δόθηκε, μία βραδινή φωτογραφία και τα βίντεο της αεροδιάσωσης. Επειδή εκεί ενεπλάκησαν και ντρόν, φωτογραφίες πριν, κατά και μετά τη βύθιση δεν υπάρχουν. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως, με συγχωρείτε. Υποτίθεται ότι η αιχμή της τεχνολογίας, όχι μόνο η δική μας, ήταν από πάνω. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν, πώς δεν έχει καταγραφεί η ώρα που βουλιάζει να δοθεί στη δημοσιότητα να σταματήσουν όποιοι παπαγαλίζουν. Γιατί? Κοίταξε, δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Καταρχάς τα τηλέφωνα των ανταλλαγών ενδεχομένως βράχηκαν, δεν ήταν αδιάβροχα, δεν μπορείς να αντλήσεις υλικό από εκεί ή χαθήκανε. Οι άλλοι που τους κατοπτεύαν όλοι, που ήταν γύρω-γύρω, 14 ώρες τραβήξαν μόνο 2 φωτογραφίες, δεν είχαν κάμερες, δεν είχαν τα ντρόν, δεν είχαν τα συστήματα. Εδώ με ακρίβεια από το Google βρίσκεις καρφίτσα. Με συγχωρείτε δηλαδή που το ρωτώ. Έχετε δίκιο, αλλά είναι και επιχειρησιακή οδηγία στα πλοία. Και αφενός υπάρχει κάμερα στον ιστό, η οποία ενεργοποιείται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Στα πολεμικά πλοία και στο λιμενικό, από ό,τι ξέρω, στα πολεμικά είχαμε την κάμερα ενεργοποιημένη μόνιμα σε τέτοιες επιχειρήσεις και καταγράφαμε το τι συνέβαινε. Αλλά και στα. Δεν θυμόσαστε με το πλοίο που είχε συμβεί, με του λιμενικού που είχε τρακάρει, με το τουρκικό που είχαν καταγράψει τα πάντα. Συνεπώς, και εγώ απορώ, υπάρχει υλικό, δεν υπάρχει. Πρέπει να ερωτηθεί η επιχειρησιακή αρχή, η οποία διεύθυνε την επιχείρηση. Μάλιστα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Φενέκο. Καλή σας ημέρα. Νομίζω μου απαντήσατε. Κύριε Τζίμα, αυτή είναι μία απορία, διότι χθες όλοι διαλαλούσαν αποκλειστικά την ακτιβίστρια, ότι μίλησε μαζί τους. Κανείς δεν μίλησε μαζί τους. Η γυναίκα άνοιξε τη σελίδα στο Facebook και είπε: πάρτε ελεύθερο όποιος θέλει τα ηχητικά. Αυτό συνέβη. Για να καταλάβει και ο κόσμος πώς παίζεται το παιχνίδι της ενημέρωσης. Αυτό έκανε η γυναίκα και έβγαιναν τα κεντρικά δίκτυα. Το καθένα την είχε αποκλειστικά. Η γυναίκα είπε: πάρτε ελεύθερα την πρόσβαση από τη σελίδα μου στο Facebook. Αυτό συνέβη. Και εδώ είναι και μία απορία. Καλά, τόσο σύγχρονη τεχνολογία δεν έχει καταγραφεί μόταμο αυτές τις 12 ώρες που ήταν όλοι γύρω-γύρω, τι συνέβαινε? Πρώτα απ' όλα, συμπληρωματικά μάλλον προς αυτό που λέτε, υπάρχει μια πολύ ύποπτη αποσπασματική ενημέρωση από το ίδιο το λιμενικό σώμα. Έχουν περάσει, είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Δεν μας έχει δώσει μια σε λεπτομερή βάση ενημέρωση για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ναυαγίου, το οποίο φαίνεται ότι προετοιμαζόταν και το ξέραν για μία μέρα, δύο μέρες, σίγουρα για μία. Αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο από μόνο του. Γιατί δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές? Πότε ενημερώθηκαν ακριβώς ότι υπάρχει πλήρως σε κίνδυνο, από ποιον ενημερώθηκαν, ποιες ακριβώς ήταν οι ενέργειές τους από την πρώτη στιγμή που έλαβαν ενημέρωση? Συμπληρωματικός προς όλα αυτά θέλω να πω ότι, διότι ξέρετε, να πω γι' αυτό, ότι δεν μιλούμε για καμία έρημη περιοχή. Δεν μιλούμε για καμιά περιοχή η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν παρακολουθείται. Είναι μια περιοχή η οποία παρακολουθείται πολύ συστηματικά. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει αναλυτική εικόνα του τι συνέβη. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Διότι εδώ έχουμε το εξής. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εάν συνέβαινε ένα τέτοιο ναυάγιο με εκατοντάδες μάλλον ανθρώπους να έχουν πεθάνει, εγώ δεν θα πω θα είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, γιατί ένα κομμάτι του κόσμου ξεσηκώθηκε καλός ή κακός, δεν το συζητώ. Θα είχαν κινητοποιηθεί αρμόδιες αρχές. Εδώ πέρα, όπως και για τις καταγγελίες για τη μαφία, οι οποίες είχαν έρθει λίγες μέρες πριν,
δεν έχει κινηθεί ακόμη κανείς απολύτως. Εννοείται για τη μαφία με τα αυτοκίνητα, με φιλάθλους, με οπαδούς, με μπράβους. Ακριβώς, με τις καταγγελίες ότι πολιτικός αρχηγός επρόκειτο να δολοφονηθεί. Δεν έχει σημασία ποιος κάνει τις καταγγελίες, αν μας αρέσει ή όχι, έχουν γίνει. Ότι το Μέγαρο Μαξίμου ήταν το κέντρο που συντόνιζε τη δράση της μαφίας, άνθρωποι στο Μαξίμου. Αυτό έχουν υποθεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Δεν έχει κινηθεί ακόμη κανείς, ούτε κανείς εκ των καταγγελωμένων έχει μηνύσει αυτούς που εγώ θα πω τους οικοφαντούς. Κανέναν. Δεν έχει κινηθεί κανένας αγγελέας. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Με συγχωρείτε. Όχι, ανέλαβε ο κύριος Ντογιάκος, είπε. Ανέλαβε ο κύριος Ντογιάκος ποιο πράγμα? Το συντονισμό της δικαστικής έρευνας στην υπόθεση του Ναυαγίου. Καλά, εντάξει. Ανέλαβε ο κύριος Ντογιάκος το συντονισμό της. Αυτή είναι μια εξαγγελία, λοιπόν, η οποία θα δούμε αν και πότε θα εκπληρωθεί. Αυτά είναι εξαγγελίες. Τι θα πει αναλαμβάνει το συντονισμό της έρευνας? Ποιοι έχουν κληθεί? Πότε θα κληθούν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι? Ποιον εισαγγελέα? Δηλαδή, με συγχωρείτε, εάν υπάρχει υποψία ευθύνης για το λιμενικό σώμα, εγώ λέω λόγω ανικανότητας, θα τους αφήσουν όταν έχουμε με εκατοντάδες νεκρούς, θα τους αφήσουν να περάσουν πρώτα καμιά εβδομάδα με 10 μέρες και μετά θα τους φωνάξουν να δώσουν κατάθεση? Θα τους αφήσουν μερικούς μήνες? Έχει επέμβει κάποιος να ελέγξει τα ηλεκτρονικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί? Στην πραγματικότητα αυτή η εξαγγελία είναι μηδέν. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν εσείς, εγώ, ήμασταν ύποπτοι για έναν φόνο, για έναν θάνατο, θα εξήγηλε ο εισαγγελέας ότι θα αρχίσει έρευνα και εντωμεταξύ θα μας αφήνει να κρατήσουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας? Το έχουμε δει πουθενά αυτό να συμβαίνει σε εισαγγελική έρευνα? Αν μου πει κάποιος ότι έχει γίνει σε μία, να του πω εντάξει, έχω άδικο. Μισό λεπτό, κύριε Τζίμα, μισό λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να καλωσορίσω στη συχνότητα του 984 έναν άλλοτε άνθρωπο στην ηγεσία του λιμενικού σώματος, ναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Νικόλαο Σπανό. Κύριε Σπανέ, καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Σαχινή, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Πρόμο. Κύριε Σπανέ, συζητάμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να γίνει που δεν έγινε. Αφού ξεμπερδέψαμε μερικά πράγματα και γιατί δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει έρευνα και διάσωση με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο και θα κινδύνευε το πλοίο με τους 700. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Όχι, έχουν εμπειρία. Το λιμενικό κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Μάλιστα. Άρα εδώ τι δεν έγινε? Κοιτάξτε, το λιμενικό όταν ενημερώθηκε από τις ιταλικές αρχές για το συμβάν, έστρεψε αμέσως στο σημείο, βρήκε το σκάφος και από αέρα και από θάλασσα. Αμέσως, όπως ορίζει και οι κανονισμοί, κάλεσε όλα τα παραπλέοντα πλοία που ήταν στην περιοχή να είναι δίπλα. Εξού και η διάσωση των 104 ατόμων που μπήκαν πάνω στη Θαλαμιγό. Οι υπηρεσιακές ενέργειες ήταν να οργανώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι ώστε αν χρήζουν βοήθεια οι επιβαίνοντες, να τους πάρουν πάνω σε άλλα σκάφη. Όταν πλησίασε το σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο το επιτηρούσε πάρα πολύ στενά, αρκετές ώρες από ό,τι ξέρετε, από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα που έγινε η ανατροπή. Οι ίδιοι επιβαίνοντες, επειδή είχαν και τους 9 διακινητές, τους οποίους συλλάβαμε από ό,τι ξέρετε. Ναι, ναι. Μόνο 2 λεπτά παραπάνω θα μπορέσω να το ξέρω, γιατί έχω εξηγήσει για ποιο λόγο. Μόλις μπήκαν λοιπόν στο σκάφος, και επειδή πήγαν οι διακινητές, τότε επειδή είμαι και σε ένα κανάλι, με συγχωρείτε λίγο έτσι. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο από το να το παρατηρούν, να το παρακολουθούν και αν δίνουν ότι πραγματικά κινδυνεύουν και ζητήσουν βοήθεια, να πάρουν τον κόσμο πάνω. Όμως, στο διάστημα αυτό, το οποίο έγινε η επιτήρηση και υπήρχε ασφάλεια δίπλα τους με κάποια παραπλέοντα πλοία και με του λιμενικού, γιατί το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει ούτε ρημουλκίδες, θα ήταν δύσκολο να πλησιάσει, γιατί μπορεί να είχαμε πάλι και αρνητικά αποτέλεσματα από τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά από ρημουλκίδες. Δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε ρημουλκίδες. Όμως, θα μπορούσαμε να είχαμε όμως και κάποια σκάφη ναυαγοσωστικά ερημουλικά δίπλα, τα οποία μπορούν να συνδράμουν και να βοηθήσουν περισσότερο σε μια. Δεν υπήρχαν όμως τόσες ώρες. Δεν υπήρχαν. Ναι, δεν υπήρχαν. Ίσως να μην είχαν έρθει, δεν ξέρω αν υπήρχαν και στην περιοχή. Το Αιγαίο δεν υπήρχε. Το Αιγαίο δεν υπήρχε. Δεν εκλήθη όμως. Ναι. Υπερσύγχρονο το Αιγαίο. Και δεν εκλήθη. Το Αιγαίο ήταν ένα κατάλληλο σκάφος, πιστεύω, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί είναι ένα καλό ναυαγοσωστικό σκάφος, το οποίο θα μπορούσε να συνδράμει με τη βοήθεια του λιμενικού και να είναι εκεί με την τεχνογνωσία που έχει, και εφόσον
δούμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να επέμβει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Μάλιστα. Ναι, άρα κατά τη γνώμη σας υπάρχει ένα θέμα εδώ προς διερεύνηση. Κοιτάξτε, εάν εκτιμήσουμε και την κατάσταση του περιστατικού ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος στο οποίο και ότι γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε κλίση του σκάφους μετά από 4 μέρες που έπλεε και δεν υπήρχε πρόβλημα και ξαφνικά δημιουργήθηκε αυτή η κλίση η οποία έγινε από τα ξημερώματα νύχτα που την προκάλεσαν οι ίδιοι από ό,τι καταλαβαίνουν οι διακινητές με τον τρόπο τους. Φυσικά θα πρέπει όλα αυτά να τα ερευνήσουμε. Κύριε Σπανέ, θα σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ήσασταν λιμενικός. Κάθε περίπτωση. Για να το κλείσουμε, επειδή βιάζεστε. Λοιπόν, εγώ δεν βιάζομαι, θα μπορούσα να σας έχω πολύ ώρα, αλλά ακούστε εδώ. Επειδή είστε λιμενικός στο πεδίο, σοβαρά τώρα, φτάνετε με το λιμενικό εσείς. Βλέπετε 700 ανθρώπους σαν τα σταφύλια πάνω. Και τίθεται θέμα τι θα κάνετε. Και θα μπορούσατε μόνο με αυτό το σκάφος να τους φορτώσετε όλους. Όχι. Θα κινητοποιούσατε τα κατάλληλα μέσα. Από την πρώτη στιγμή, 12 ώρες έκανε αυτή η ιστορία. Το περιστατικό, ναι, πρέπει να οργανώσουμε όλο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σύμφωνα με την κατάσταση που έχουμε εκεί και βλέπουμε, με σκοπό να βοηθήσουμε και να σώσουμε τους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μάλιστα. Η δουλειά μας. Να κάνουμε δηλαδή οτιδήποτε πρέπει για να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν το συζητάω. 100%. Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πολύ. Να καλά. Παρακαλώ, το αντιλαμβάνομαι. Είστε περιζήτητο σήμερα. Κύριε Τζίμα, επανέρχομαι σε εσάς με δύο συμπληρωματικά για να συνεχίσετε την τοποθέτηση. Λέει εδώ Ηλίας, εδώ στη Σομαλία σε διεθνή ύδατα επιχειρούν από όλες τις χώρες στρατοί και μισθοφόροι. Το σημειώνω, μισθοφόροι, ώστε να μην τους ενοχλούν τα τάκερ και εδώ που πίνεται κόσμος ψάχνουμε το τυπικό. Όταν ο άνθρωπος είναι στη θάλασσα, δεν υπάρχει κανένας νόμος, τον σώζει με κάθε δυνατό τρόπο. Εγώ αυτό ξέρω. Άλλος φίλος λέει: διεθνή ύδατα ήταν και το τάνκερ, το ιρανικό με το ρωσικό πετρέλαιο, και όμως το σύραμε στη Χαλκίδα. Δεν είπαμε βουλιάζει, δεν βουλιάζει, έχει, δεν έχει κόσμο, δεν ζητάει τη βοήθειά μας. Το πράξαμε, γιατί έτσι κρίναμε ότι έπρεπε να το πράξουμε. Και άλλος λέει: δείτε τις ηλικίες των ρημουλικών του ναυτικού από το επίσημο site. Σε λίγες μέρες κάποιο γίνεται 83 ετών. Ελάτε, κύριε Έτζημα. Ναι, νομίζω ότι δεν χωρά αμφιβολία ως προς την υποχρέωση να σωθεί ο κόσμος. Είναι νομίζω όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από την άλλη πλευρά και προπαγανδιστικά και χυδαία. Θέλω απλώς να πω ότι επειδή κάποιοι μιλούν στο όνομα του πατριωτισμού και τα λοιπά και της ελληνικότητας, τα είδαμε και χθες, έτσι τα ακούσαμε, ότι στην αρχή Αθήνα το να εγκαταλείψεις όχι ναυαγούς, αλλά ανθρώπους που είχαν πεθάνει στη θάλασσα θεωρούνταν έγκλημα το οποίο τιμωρούνται να πούμε και με θάνατο. Μα δεν λέω να πεθάνει κανείς, αλλά θέλω να πω ότι είναι πια ένα κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί εδώ και αιώνες στο διεθνές δίκαιο σέφημο, ότι οι ναυαγοί δεν εγκαταλείπονται. Θέλω επίσης να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια φήμη, διακινείται ως είδηση, ότι αρνήθηκαν τη βοήθεια οι οποίοι ναυάγησαν, οι άνθρωποι που ήταν στο πλοίο. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω δει κάτι το οποίο να αποδεικνύει την αλήθεια αυτού. Δεν έχουμε ακούσει καν ποια ακριβώς βοήθεια υποτίθεται ότι προσφέρθηκε και ποιοι την αρνήθηκαν. Δεύτερον, κάτι το οποίο επισημάνατε και δυστυχώς στα μέσα πολύ συνειδητά δεν το πούν. Ποιος ακριβώς είναι ο πλοίαρχος σε ένα παράνομο καράβι στον οποίο αναγνωρίζουμε, ενώ ένα παράνομο καράβι είναι ένα πλοίο το οποίο πλέει χωρίς να τηρεί κανέναν κανόνα διεθνούς νομιμότητας. Ποιος ακριβώς είναι ο πλοίαρχος ο οποίος λέει αφήστε μας να πνιγούμε και ξαφνικά όλοι οι δικοί μας λένε εντάξει αφού μας το ζητάει ας πνιγούμε. Δηλαδή είναι αστείες αυτές οι δικαιολογίες και προδίδουν και μια πολύ βαθιά ενοχή. Μισό λεπτό, ακούστε, ένας λιμενικός, ο οποίος δεν θέλει το όνομά του στον αέρα, μου λέει, κύριε Σαχίνη, προς Θεού μη βρουν τον πελά τους οι λιμενικοί που ασκούν υπηρεσία. Το λιμενικό είναι ικανότατο, αλλά το λιμενικό περιμένει οδηγίες από τον εκάστατο πολιτικό προϊστάμενο. Είναι το μόνο που δεν φταίει. Επειδή λοιπόν ακούστηκε ότι δεν θέλανε να επέμβουν γιατί θα δημιουργεί το προηγούμενο και μετά θα έρχονταν όλοι έτσι με το σκεπτικό ότι μόλις μπουν σε ελληνικά ύδατα θα σώσει το ελληνικό λιμενικό, σας λέω ότι δεν ισχύει αυτό. Έπρεπε όμως να έχουν εντολές. Καταλάβατε, κύριε Τζίμα? Και αυτό όμως δεν μας καλύπτει απολύτως, με την έννοια ότι οι εντολές δεν σημαίνει ότι αν δεν έχεις εντολές, συμφωνώ απολύτως, δεν εκτελείς τα καθήκοντά σου. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Κύριε Φενέκο, σας ζήτησα εγώ πάλι.
Γιατί με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος και ο κύριος Σπανός δεν μπορούσε άλλο, είχε άλλη υποχρέωση. Τι ασφάλεια υπήρχε δίπλα, είπε ο κύριος Σπανός, ότι γύρω-γύρω είχε ασφάλεια το λιμενικό. Τι ασφάλεια υπήρχε δίπλα από τη στιγμή που 600 άνθρωποι πέθαναν. Και τι σημαίνει επιτηρώ και παρεμβαίνω μόνο όταν συμβεί το κακό. Κανείς δεν αντιλήφθηκε αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία, ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι ήταν έρμεος στα χέρια άλλων. Και πώς κρίνεται η διαχείριση τελικά εκ του αποτελέσματος. Κοιτάξτε, το ότι υπήρχε κίνδυνος να ανατραπεί, οι ίδιοι λιμενικοί το παραδέχονται από τη στιγμή που λένε δεν θα επέμβουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο γιατί υπήρχε φόβος ανατροπής. Άρα το είχαν διαπιστώσει ευθύς εξ αρχής, δεν είναι. Και πάνω σε αυτή τη λογική ήταν μην κάνουμε κάτι. Συνεπώς, αφού είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος της ανατροπής, πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για να κάνεις πλέον damage assessment, damage control. Δηλαδή, εάν συμβεί αυτό που αφέφχεσαι γιατί δεν μπορείς να το αποτρέψεις, να έχει το λιγότερο δυνατό κόστος. Και αυτό το λιγότερο δυνατό κόστος έχει συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα σωσίδια. Τους πετάς σωσίδια. Δεύτερον, είσαι έτοιμος να πετάξεις σωσίδια στη θάλασσα από πλωτά που ήδη έχουν αναπτυχθεί γύρω του σε περίπτωση που συμβεί. Και τρίτον, μειώνεις τους χρόνους αντίδρασης, γιατί όταν είναι 600 άτομα στη θάλασσα, δύο σκάφη, δεν προλαβαίνουν να τα μαζέψουμε. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά σκάφη για να μπορέσεις να τους μαζέψεις. Συνεπώς, ένα πλοίο του λιμενικού σώματος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια επιχείρηση από τη στιγμή που έχεις αξιολογήσει ότι κινδυνεύει να βουλιάξει. Ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Μείνετε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχουν εξειδικευμένα που δεν είναι δουλειά του κυρίου Τζίμα. Εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε με τη γνώση. Κύριε Τζίμα, ακούτε τι λέει ο κύριος Φενέκος? Βεβαίως, βεβαίως ακούω και όπως είπα είναι πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Πρόκειται για μία... Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα όνειδος. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Πρόκειται για ένα όνειδος για την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορεί να έχουμε εκατοντάδες νεκρών και η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έχει και τη βασική πολιτική ευθύνη για τον τρόπο που μπορεί να ζητήσουμε ευθύνες από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία τέλος πάντων περιμένει μέχρι να γίνουν οι εκλογές, η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη, επειδή δεν είναι Έλληνες, οι νεκροί όπως ήταν στα Τέμπη, όπου έκανε την μετανοούσα και τα λοιπά, έχει βγει με μια εντελώς επιθετική λογική, η οποία λίγο πολύ λέει όποιος μας εγκαλεί δρά αντεθνικός. Ναι, αλλά λέει ο Γιάννης εδώ, η χώρα είναι ίδρυμα, κύριε Τζίμα και κύριε Σαχίνη, αν δηλαδή τώρα κάθε μέρα έρχεται και ένα τέτοιο, τι θα κάνουμε, πείτε μας, θα ανοίξουμε το σπίτι? Καταρχάς, κοιτάξτε, η κάθε χώρα που είναι θαλάσσια δύναμη έχει υποχρέωση να διασώζει τους ναυαγούς. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο, πρέπει να το πω αυτό, γιατί μάλλον το επικαλούμαστε δηλαδή, όποτε μας βολεύει. Ναι, ακριβώς. Διότι αν δεν μας αρέσει το Διεθνές Δίκαιο, τότε να δεχτούμε ότι η Τουρκία έχει κάθε λόγο να πει ότι εντάξει, παιδιά, άμα μπορώ θα σας πάρω και ένα νησί. Δεύτερον, επειδή μιλάμε θεωρητικά, να μιλήσουμε πρακτικά. Δεν έρχεται, δεν είδα... τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε πάλι ναυάγια, δεν είχαμε ναυάγια εκατοντάδων, μέχρι ενός σημείου υλοποιούσαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δεν είδα να αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας, να χαθεί το DNA μας και το καθεξής. Και σε κάθε περίπτωση, αλίμονο αν ποσοτικοποιήσουμε την υποχρέωσή μας να τηρούμε το διεθνές δίκαιο και τη βασική δικαιοσύνη του ανθρωπισμού. Λένε πως θα το τηρούμε αρκεί να έρχονται μέχρι 200 ναυαγοί. Αν έρχονται 1000, μας συγχωρείτε, πάτε πνιγείτε. Εντάξει, αν θέλουμε να καταστρέψουμε τη χώρα μας, να τα αποφασίσουμε ότι θα την καταστρέψουμε, αλλά να ξέρουμε ότι αυτού του είδους οι απλοϊκές ερωτήσεις εκεί οδηγούν. Διότι αυτό λέει και του και λέει εντάξει παιδιά, ισχύουν τα 12 μίλια, αλλά τι να κάνουμε τώρα, θα κάνετε και όλο το Αιγαίο δική σας λίμνη, να κάνουμε ένα σκόντο. Κύριε Φενέκο, θέλω μία κουβέντα και από εσάς και έτσι σας αποχαιρετήσω, σας ταλαιπώρησα λίγο σήμερα, αλλά ξέρετε, θα το πω, κάποιοι μου λένε ότι το έχω παρακάνει, δεν το έχω παρακάνει, θα το πω. Είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φθηνοί στο στάρι. Όταν οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και με πτώσεις πιλότων και οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων γίνονται από τη Σύμμαχο, είναι απλά παρασκευή. Όταν γίνονται από τους στοχοδιάβολους, να πάνε να πνιγούν. Ναι. Είναι αλακάρτ λοιπόν.
Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Και αν θυμόσαστε, έλεγα ότι επειδή στο Αιγαίο όλη αυτή η διακίνηση γίνεται έξω από τα χωρικά για να γλιτώσουν τις επιπτώσεις οι διακινητές, είχα πει ότι έπρεπε να ζητήσουμε να γίνει συνορεύουσα ζώνη. Δηλαδή, δεν έρχομαι μετά Χριστοτοφίδης, το λέω εδώ και καιρό, ότι τέτοια επεισόδια που μας φύγουν, όχι γιατί όταν καλείσαι να πας ήδη σε ένα ναυάγιο που έχει βουλιάξει για έρευνα και διάσωση, είναι ήδη αργά. Το θέμα είναι να προλάβεις, να αποτρέψεις να συμβεί το ναυάγιο. Είναι ένας από τους λόγους που έχεις την ευθύνη της αρμοδιότητας, τη διάσωση και την έρευνα. Και είχα πει ότι θα πρέπει αυτό το κομμάτι του ελέγχου της ναυτιλίας στο Αιγαίο να το βελτιώσουμε, αυξαβάζοντας συνορεύουσα ζώνη, όπως μας είχε πει να κάνουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το κάναμε, γιατί δεν θέλαμε να αναλάβουμε την ευθύνη. Ως αποτέλεσμα, και άλλες φορές έχουν πνιγεί στο Αιγαίο από βάρκες και από σκάφη που είτε τράκαραν είτε βούλιαξαν, γιατί ξεκινήσαν ένα χιλιάρμενα κλπ. Συνεπώς δεν είναι η πρώτη φορά. Και θα έπρεπε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα επιχειρησιακά διδάγματα από όλες αυτές τα δυστυχήματα, τα τραγικά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από την Ιταλία και από αλλού, να τα έχουμε εντάξει σε έναν τρόπο επιχειρησιακής δράσης. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, θερμές ευχαριστίες παρά την ταλαιπωρία που σας υποβάλαμε σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Κύριε Τζίμα, με εσάς μένω, ακούστε εδώ. Καλημέρα, λέει, κύριε Σαχίν και κύριε Τζίμα, σε καμιά σοβαρή χώρα που έχει μέλημα τους πολίτες της, κανένα διεθνές δίκαιο δεν επικρατεί του εθνικού συμφέροντος, όπως κάνει η Τουρκία που είναι σοβαρή δύναμη. Ένα. Δύο. Από αυτή τη μη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου θα καταστρέψουμε τη χώρα. Άσε μας ρε Γιώργο, αν είναι για γύφτους και λαθρός σε πιάνει. Όχι, το διεθνές δίκαιο, Γιάννη μου, μας πιάνει και το δίκαιο της θάλασσας και για τα δικαιώματα που δεν ασκούμε. Εγώ δεν σε είδα όμως να λες κάτι όταν έχεις καθημερινές παραβιάσεις εναέριου χώρου και νεκρούς πιλότους ή παραβιάσεις χωρικών υδάτων. Τώρα σε πιάνει. Ελάτε κύριε Τζίμα. Φυσικό ήταν, αλλά με τον ακροατή σας διαφωνώ. Θεωρώ ότι κάνει λάθος, για να το πω πολύ ευγενικά. Πρώτα απ' όλα, το ότι το εθνικό δίκαιο υπερτερεί του διεθνούς δικαίου είναι μια διατύπωση η οποία δεν επιβεβαιώνεται απαραίτητος. Και ότι αυτό κάνει σοβαρές χώρες, και θα σας πω το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέγαμε πριν. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς θα τους πνίγουμε. Τι θα απαντήσει ο ακροατής όταν θα έρθουν όλοι και θα πούνε, μα εσείς τους πνίγετε, άρα η έρευνα και η περιοχή έρευνας και διάρρωση δική σας περνάει στην Τουρκία. Αυτό θα γίνει. Εκεί λοιπόν τι έχει να απαντήσει. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνουμε ότι ένα κράτος, διότι ο κόσμος ξεχνάει δυστυχώς. Κοιτάξτε ένα κύριε Τζίμα, θέλω να είμαι δίκαιος. Ο κόσμος δεν ξέρω αν ξεχνάει ή δεν γνωρίζει. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο κόσμος αισθάνεται όλα αυτά τα χρόνια μονομερώς την πίεση σε Ελλάδα και Κύπρο ως χώρες υποδοχής αφημένες στην τύχη τους. Και αν σκεφτείτε και τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζουν ορισμένοι πατώντας πάνω στις ζωές αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων, ο κόσμος είναι και καχυπόπτος. Ναι, να πούμε όμως την πλήρη αλήθεια. Η Ελλάδα δεν είναι εγκαταλειμμένη. Η Ελλάδα χρηματοδοτείται και θέλει να χρηματοδοτείται για να είναι ο πορτιέρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ρόλο έχουμε δεχτεί και αυτό το ρόλο επιτελούμε. Ο πορτιέρης προφανώς, όταν δίνονται τόσα λεφτά για να κρατάς εδώ σε μια υγειονομική ζώνη τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Γερμανία, δηλαδή να φτιάξεις ένα μεγάλο κέντρο διαλογής και παίρνεις λεφτά για αυτό, προφανώς έρευνα θα ενεργείς και ορισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και θα έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό όμως είναι μια ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική. Το γιατί από εκεί και πέρα, σε αυτό το πλαίσιο όπως λέγαμε χτες, εσύ επιλέγεις να τους κατευθύνεις στον Άγιο Παντελεήμονα ή στην πλατεία θεάτρου και όχι σε μια σειρά άλλων περιοχών, είναι ένα ζήτημα real estate και εσωτερικών πολιτικών αποφάσεων. Να δούμε λοιπόν όλη την εικόνα. Και όλη η εικόνα είναι αυτή. Θέλουμε και παίζουμε αυτό το ρόλο. Θέλω εν κατακλείδη και έχοντας υπόψη σας δύο μέρες και το διάλογο που γίνεται. Τι κρατάτε? Κρατάω το... Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Στέλνει μήνυμα ένας φίλος, λέει, εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς τους Αλβανούς που περιέγραψε ο κύριος Τζίμας χθες. Νιώθω Έλληνας και για αυτή τη χώρα και το λαό που μέθραψε, κουλτούρα από μωρό, θα έκανα τα πάντα.
Άρα δεν μπορώ να δεχτώ τη συζήτηση περί φωνιάδων εγκληματιών και τα λοιπά. Και ένας άλλος φίλος μου λέει, επειδή ο κύριος Τζίμας χθες κάποιοι του την πέσαν για τον Μπέρμιχαμ και για τους κακούς μετανάστες, έχω να πω ότι ζω εδώ 7 χρόνια, δεν βλέπω κανένα έγκλημα από τους μετανάστες, πολύ περισσότερο από κατάλευκους Άγγλους, πάντα φτωχής προέλευσης. Επίσης, όποιος μισεί τους μετανάστες πρέπει να μας εξηγήσει τότε τι δουλειά έχουν οι δικοί μας μετανάστες σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Φτάνει πια, μην διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μεταξύ φτωχών. Κύριε Σαχίνη, εγώ κρατάω τα εξής. Πρώτον, την τρομακτική ανικανότητα ή την εγκληματική απροθυμία των ελληνικών αρχών να κάνουν το καθήκον του σωστά. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν μπορεί να έχεις ένα εξορισμό, δεν μπορεί να έχεις ένα τέτοιο πολύ νεκρό ναυάγιο και να λες ότι τα έκανα όλα σωστά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σε περιοχή ευθύνης. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Γι' αυτό έχουμε το λιμενικό, γι' αυτό έχουμε το ναυτικό, γι' αυτό το πληρώνουμε για να μπορούν να επιτελούν το καθήκον τους και σε τέτοιες στιγμές. Δεύτερον, την προσπάθεια εξαχρίωσης από τα αισθημικά μέσα, η οποία πολύ έχει αποτέλεσμα, τμήματων του ελληνικού λαού. Θέλουμε να κάνουμε ένα λαό φοβισμένο, ανήμπορο, ο οποίος θα μισεί το διπλανό του και τον από κάτω του και δεν θα κοιτάει ποτέ από πάνω. Τρίτον, ότι υπάρχουν αντανακλαστικά κόσμου ο οποίος χωρίς να είναι αφελής διεκδικεί την αλήθεια, διεκδικεί το δίκαιο και διεκδικεί την ανθρωπιά, που είναι βασικά στοιχεία για να είσαι αξιοπρεπής ως έθνος. Και τέταρτον, ότι θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για ζήτημα συνόδων, ούτε κλειστών ούτε ανοιχτών συνόδων, πρόκειται περί ζητήματος αποτελεσματικότητας και διεθνούς δικαίου. Και όσοι θέτουν ζήτημα συνόδων, είτε διεκδικώντας κλειστά, εκεί το κάνουν συνειδητά βεβαίως, είτε ανοιχτά, εκεί είναι αφελείς, παίζουν το παιχνίδι της κυβερνητικής προπαγάνδας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τζίμα, για την επιδημέρου βοήθειά σας με τη δική σας οπτική και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.